Η δημοσιογράφος του Sky, Ιωάννα Μάνδρου, σε μια σύλληπτη αποστροφή του λόγου της στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού, κατηγόρησε για αμέλεια τους γονείς των ανήλικων θυμάτων που καταγγέλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από το σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Τα παιδιά αυτά που βρισκόντουσαν σε ένα σπίτι και ξενυχτάγανε και υφίσταντο αυτό που υφίσταντο, μάνα πατέρα δεν είχαν. Μάλιστα, στην επισήμαση των δημοσιογράφων ότι τα περισσότερα παιδιά ήταν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, η κυρία Μάντρου διαφώνησε λέγοντα χαρακτηριστικά. Τα ήταν προσφυγόπουλα ήταν τα, τα περισσότερα. Όχι, περισσότερα... δεν ήταν μόνο προσφυγόπουλα, ήταν. Δημήτρη. Πολλά προσφυγόπουλα. Τα Όχι, αυτοί που έχουν καταγγείλει δεν ήταν καθόλου προσφυγόπουλα. Ήταν ήτανε, ήτανε παιδιά σε οικογένειε που σημαίνει κατά τη γνώμη μου. Ή έκαναν τα σπίτια, σπίτια του, λε μετά. Η κατά τη γνώμη μου. <coughs> η τοποθέτηση τη δημοσιογράφου έχει εξοργήσει πολλού χρήστε του λε μετα κατα τη γνωμη μου η τοποθετηση τη δημοσιογραφου εχει εξοργησει πολλου χρηστε του διαδικτυου είναι διάχυτη οργή από τις δηλώσεις της κυρίας Μάνδρου που κάνει λόγο για αμέλεια από μέρους των γονέων τους οποίους χρεώνει ότι με τη συμπεριφορά τους εξέθεταν σε κίνδυνο τα παιδιά τους να συναναστρέφονται με επίδοξους βιαστές. Τίθεται ένα θέμα mm -hmm. ευθύνη των γονέων που πρέπει να ασκούν με επιμέλεια την επιμέλεια των παιδιών του, γιατί δεν μπορεί το παιδί 14 χρονών να κοιμάται έξω από το σπίτι και να μην ξέρει η μάνα και ο πατέρα αν είναι σε κανενού παιδιού αλλού το σπίτι ή αν είναι πουθενά αλλού.